Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 313.611 θανάτους παγκοσμίως μετά την εμφάνισή της τον Δεκέμβριο της στην Κίνα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες πηγές. Περισσότερα από 4.680.700 κρούσματα έχουν επισήμως επιβεβαιωθεί σε 196 χώρες και εδάφη από την αρχή της επιδημίας. Τουλάχιστον 1.670.100 ασθενείς έχουν αναρρώσει. Σε σύγκριση με την προηγούμενη καταμέτρηση πριν από ακριβώς 24 ώρες, 4.315 νέοι θάνατοι και 91.849 νέα κρούσματα καταγράφηκαν παγκοσμίως. Οι χώρες που ανακοίνωσαν τους περισσότερους θανάτους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 1.216 νέους θανάτους, η Βραζιλία και η Γαλλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η πλέον πληγήσα χώρα σε αριθμό νεκρών και κρουσμάτων με 89.207 θανάτους και 1.478.241 κρούσματα. Τουλάχιστον 268.376 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί. Μετά τις ΗΠΑ, οι πλέον πληγήσεις χώρες είναι η Βρετανία με 34.636 θανάτους και 243.303 κρούσματα, η Ιταλία με 31.908 θανάτους, η Γαλλία με 28.108 θανάτους και η Ισπανία με 27.650 θανάτους.